Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μέρα εφημερίας, να υπάρχουν τόσοι υπεύθυνοι, τόσοι διευθυντές, τόσοι αρμόδιοι και να μην ανοίγει κυριολεκτικά ρουθούνι αυτή τη στιγμή. Μέσα σε ένα νοσοκομείο που θύμιζε ξέφραγο αμπέλι, όπως περιγράφεται στην ΕΔΕ, έχασε τη ζωή της η 36χρονη μεσήτρια τον Απρίλιο του 2017. Να σημειώσουμε ότι χρειάστηκαν 8 μήνες για να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ένας ειδικευόμενος γιατρός έκλεψε από το φαρμακείο του νοσοκομείου φάρμακο αναισθητικό. Δεν αναζητήθηκαν ευθύνες. Ποιος ήταν αυτός ο γιατρός που επί ώρες δεν αναζήτησε τον ειδικευόμενο γιατρό, ο οποίος πήρε στο αυτοκίνητό του το πτώμα της γυναίκας και το πέταξε χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ΕΔΕ, την μοιραία εκείνη μέρα, η μέρα γενικής εφημερίας, οι γιατροί έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Συγκεκριμένα, ένας γιατρός έκανε μη επίγουσα επέμβαση σε απογευματινό ωράριο στα εξωτερικά ιατρία. Γιατρός, ιεραρχικά ανώτερος του κατηγορούμενου, γνώριζε ότι και εκείνος θα διενεργούσε επέμβαση σκληροθεραπείας στα εξωτερικά ιατρία. Νοσηλεύτρια της κλινικής έδωσε τα κλειδιά του χώρου στο γιατρό χωρίς να ελέγξει την εγγραφή των ασθενών στο βιβλίο εισερχομένων. Ένας άλλος γιατρός εγκατέλειψε την κλινική ημέρα γενικής εφημερίας για να κάνει επέμβαση σε ιδιωτική κλινική. Κανείς δεν βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο και ούτε πρόκειται να το βάλει κανένα. Η ποινική δικογραφία της υπόθεσης έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τον επόμενο μήνα ξεκινά το δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και περιίδρυση νεκρού. Απορίας άξιο ωστόσο είναι πως 10 μήνες μετά οι πειθαρχικές ευθύνες που αφορούν στη λειτουργία του Ιπποκράτου νοσοκομείου βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. Η διοικήτρια του Ιπποκράτου νοσοκομείου δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τα γεγονότα.